Έχοντας ακόμη μέλλον στις παρουσιάσεις κουτιών της Cooler Master, σήμερα ήρθε η ώρα να σας δείξω μία από τις γνωστότερες, ιδίως στους gamers, σειρές PC-case εταιρείας. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε Unboxholics και μπροστά μου έχω τη σειρά CM Storm της Cooler Master και συγκεκριμένα το Trooper, το Striker και το Enforcer. Η συγκεκριμένη σειρά κουτιών χαρακτηρίζεται κυρίως από το πιο επιθετικό και σαφέστατα πιο extreme ύφος της, με φωτισμούς, καμπύλες, εγκοπές και γενικά ό,τι περιμένει κανείς από ένα gaming PC. Θα ξεκινήσω με το Βενιαμίν της παρέας, το Enforcer. Πρόκειται για ένα mid-tower case που υποστηρίζει Micro ATX και ATX μητρικές. Καταλαμβάνει 52,3 εκατοστά στο μήκος, 22,9 εκατοστά στο πλάτος και 48,4 εκατοστά στο ύψος, ενώ ζυγίζει περίπου 9 κιλά. Αποτελείται κυρίως από πλαστικό σχετικά καλής ποιότητας και η αλήθεια είναι ότι σχεδιαστικά εμένα προσωπικά δεν με ξετρελαίνει. Στο μπροστά μέρος υπάρχει μια πόρτα που ασφαλίζει με μαγνήτη και η οποία δίνει πρόσβαση σε 4 θέσεις των 5,25 ίντσων, η μία εκ των οποίων μπορεί να φιλοξενήσει και δίσκους των 3,5 ίντσων, και λίγο πιο κάτω πλέγμα εξαερισμού, που πίσω του κρύβει ένα κόκκινα φωτιζόμενο ανεμιστήρα διαμέτρου 20 εκατοστών των 1000 RPM. Όσον αφορά το IO panel, έχουμε 2 USB 3 και 2 USB 2 θύρες, έξοδο και είσοδο για τα ακουστικά και το μικρόφωνο, αντίστοιχα το power button και το reset που κρύβεται πίσω από την πόρτα. Στο πάνω μέρος υπάρχει ένα τεράστιο κενό το οποίο δύναται να φιλοξενήσει είτε ένα 20 εκατοστών ανεμιστήρα είτε δύο ανεμιστήρες των 12 εκατοστών, καθώς και φυσικά radiators των αντίστοιχων διαστάσεων. Στο πλάι έχουμε plexiglass για να βλέπουμε το εσωτερικό του υπολογιστή, ενώ στο πίσω μέρος έχουμε 3 grommets για την υδρόψυξη ή τα καλώδια, έναν exhaust ανεμιστήρα των 12 εκατοστών 1200 RPM και 7 συν 1 SLI slots. Στο εσωτερικό τώρα το Enforcer χαρίζει 6 θέσεις για σκληρούς δίσκους των 3,5 ίντσων και 2 δίσκους των 2,5 ίντσων. Υποστηρίζονται κάρτες γραφικών μέχρι και 27 και 39 εκατοστών, με και χωρίς τη σιρταριέρα των δίσκων αντίστοιχα, ενώ χωράνε συστήματα ψήξης επεξεργαστών με ύψος έως και 17,5 εκατοστά. Γενικότερα, αν και μικρό οπτικά, υπάρχουν χώροι και σχετική άνεση εδώ μέσα. Συνολικά είναι μια περίπτωση που πιστεύω θα καλύψει και με το παραπάνω τα μέσα gaming συστήματα. Περνάω στα επόμενα δύο κουτιά. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσω πως το Striker και το Trooper, εκτός από το χρώμα και την υφή του εξωτερικού υλικού, δεν διαφέρουν σε τίποτα μεταξύ τους. Οπότε περιγράφοντας το ένα, ουσιαστικά ξέρετε τι να περιμένετε και από το άλλο. Απλά, αν και πολύ πιο εντυπωσιακό ελαιό των αντιθέσεων το Striker, λάτρεψα πραγματικά τη βελούδινη υφή που καλύπτει το Trooper, δηλαδή το μαύρο. Για την ιστορία, το λευκό έχει γκλώσσι αισθητική. Και τα δύο κουτιά αποτελούνται από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικά και μεταλλικά μέρη, είναι στιβαρά και χαρακτηρίζονται από πολλές όμορφες λεπτομέρειες. Σχεδιαστικά μου αρέσουν πάρα πολύ, διότι αφενός έχουν το aggressive ύφος των gaming PCs, αφετέρου δεν το παρακάνουν. Από εκεί και πέρα επέλεξα να σας ξαναγήσω στο λευκό, μιας και όπως και να το κάνουμε είναι πιο ιδιαίτερο οπτικά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα full tower PC case που χωράει Micro ATX, ATX και XL ATX μητρικές. Έχουμε 57,8 εκατοστά στο μήκος, 25 εκατοστά στο πλάτος και 60,5 εκατοστά στο ύψος. Με το βάρος τους σχεδόν να αγγίζει τα 14 κιλά. Βέβαια, η εξαιρετική κατασκευή χειρολαβής στο πάνω μέρος βοηθάει πολύ στην πιο άνετη μετακίνηση. Ας ξεκινήσω από το μπροστά και πάνω μέρος. Στο IO panel έχουμε 2 USB 3 και 2 USB 2 θύρες, έξοδο και είσοδο για τον ήχο και το μικρόφωνο, ένα τεράστιο power button που φωτίζεται κιόλας, πλήκτρα για την αυξομοίωση περιστροφών των ανεμιστήρων, το reset button και φυσικά LED ενδείξεων. Λίγο πιο κάτω συναντάω το X-Dock, το οποίο επιτρέπει την άμεση εγκατάσταση δίσκων 2,5 ίντσων όπως είναι η SSD. Ολόκληρο το μπροστά μέρος καταλαμβάνεται από 9 θέσεις για 5,25 ίντσων συσκευές, από κομμάτια που αποτελούνται από ψηλό πλέγμα σε ρόλο φίλτρου. Στο κάτω μέρος και πίσω από τη μεταλλική υπόσταση λογότυπο των CM Storm κρύβεται ένα σιρτάρι στο οποίο οι σχεδιαστές τοποθέτησαν όλα τα απαραίτητα καλώδια. Ωραία ιδέα να το σκεφτείτε, γιατί έτσι οτιδήποτε αφορά ανταλλακτικά, βίδες κτλ. Βρίσκεται ασφαλές μέσα στο κουτί. Να μην ξεχάσω να αναφέρω πως τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω μέρος του κουτιού και μάλιστα μπροστά και πίσω στο τροφοδοτικό υπάρχουν σιρταρωτά φίλτρα τα οποία αφαιρούνται για να καθαριστούν. Στο αριστερό μέρος υπάρχει plexiglass καθώς και πλέγμα αερισμού, ενώ εκτιμώ το γεγονός ότι στο δεξιό μέρος του κουτιού, εκεί δηλαδή που ζουν τα περισσότερα καλώδια, τουλάχιστον στα συμμαζεμένα συστήματα, υπάρχει εξόγκωμα για το όσο το δυνατόν λιγότερο στρίμωγμα. Πίσω τώρα δεν κρύβονται εκπλήξεις. Εδώ έχουμε 3 διαφορετικών μεγεθών λαστιχένια grommets, ένας 14 εκατοστών ανεμιστήρας, 9 συν 1 slots και φυσικά η θέση για το τροφοδοτικό. Στο εσωτερικό τώρα. Καταρχάς, το highlight των δύο κουτιών είναι το γεγονός ότι δίνουν ευελιξία στον τρόπο που θα τοποθετήσει ο χρήστης τα κλουβιά των δίσκων, κάτι που καθορίζει και τη θέση των δύο 12 εκατοστών ανεμιστήρων. Η διαδικασία είναι απλή και πραγματικά δίνει σε όλο concept ενδιαφέρουσες επιλογές. Παρεπιπτόντως, εδώ μέσα μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 8 σκληροί δίσκοι των 3,5 ίντσων καθώς και 8 δίσκοι των 2,5 ίντσων, και αυτό αν συνδυαστούν μεταξύ τους αυτές οι θέσεις.
Στους υπόλοιπους χώρους τώρα, τα Striker και Trooper δεν απογοητεύουν. Έρχονται με εγκατεστημένο ένα γιγαντιαίο 20 εκατοστών ανεμιστήρα 1200 RPM, ενώ υποστηρίζουν έως και 24 εκατοστών Radiator στο πάνω μέρος, 14 εκατοστών στο πίσω και 12 εκατοστών στο κάτω μέρος. Εδώ χωράνε κάρτες γραφικών έως και 32 εκατοστά και συστήματα ψύξης επεξεργαστών έως και 18,6 εκατοστά. Υπάρχουν γκρόμετς για τη διαφυγή των καλωδίων σε όλο το ύψος του δεξιού πάνελ, ενώ δίνονται εσοχές και τρύπες για πιο ιδιαίτερα setups. Γενικότερα τα Striker και Trooper είναι δύο υπέροχα PC case και δύο προτάσεις που για αυτούς που θέλουν ποιοτικό, ασφαλές και με πολλές επιλογές σπίτι για το hardware τους δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Το CM Storm Enforcer κυκλοφορεί στα ελληνικά καταστήματα στην τιμή των 95 περίπου ευρώ, ενώ τα Striker και Trooper κοστίζουν περίπου 180 ευρώ έκαστο. Περισσότερα στα links της περιγραφής. Αυτά για την ώρα, τα λέμε στο unboxholics.com.